Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό, βάρκουλα στο Σαρονικό. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά θα πάμε στις Μαργαρίτες. Όχι, δεν θα τραγουδήσουμε, μην μπερδεύεστε. Αν το τραγουδήσαμε, είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα και εγώ και εσείς. Εγώ θα είχα να φάω και εσείς θα είχα τα αυτιά. Γι' αυτό θα κάνουμε το απλό. Θα πάμε πίσω στο αμάξι, θα πάμε προς τις Μαργαρίτες του Ρεθύμνου να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Δεν θα σταματήσω όμως εκεί η φάση. Θα σας τα πω όλα όμως κάτω, στο αμάξι, όχι εδώ. Είμαστε εκεί που όλοι ξέρουμε και αγαπάμε, στο δρόμο, στο αμάξι, κατευθυνόμενοι προς μια νέα περιπέτεια, προς μια νέα εκδρομή. Να δούμε πράγματα, εικόνες και ιστορίες να ακούσουμε, πολύ μοναδικές. Θα σε ρωτήσω όμως κάτι άσχετο. Ναι. Πιστεύεις ότι έχω ταλέντο στο τραγούδι? Μετά από αυτό που άκουσα, είμαι σίγουρος ότι έχω ταλέντο στο τραγούδι. Σε ευχαριστώ, γλυκέ μου. Παρ' όλα αυτά, θα συνεχίσω να κάνω εκδρομές. Νομίζω ότι το τραγούδι είναι κάτι το οποίο θα κάνω μετά στη μετέπειτα καταργέρα μου. Σε άλλα νέα, θέλετε να σας πούμε που θα πάμε? Το πρώτο μέρος το καταλάβατε, θα πάμε στις Μαργαρίτες. Έγινα πολύ σαφής. Μετά όμως, ξέρεις που θα πάμε? Μετά θα πάμε στην Ελεύθερνα. Θα πάμε σε αυτό το. Τι να το πω. Ένα από τα πιο ιστορικά μέρη που υπάρχουν στην Κρήτη. Θα μάθουμε την ιστορία, θα κάνουμε το Απολλώνιο μονοπάτι και θα περιηγηθούμε σε μύθους, ιστορίες και περιπέτειες. Εντάξει. Είναι χολόγιο. Γι' αυτό ασχολούμαι με τις εκδρομές και όχι με το τραγούδι. Τώρα λίγο διαδρομή. Άλλο ένα καλλιτεχνικό διάλειμμα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε σε ένα από τα πιο artistic χωριά που παίζουν, ξέρω εγώ, έτσι, κεραμικά στους δρόμους, πολύ κουλτούρα. Και έτσι μου έχει ξυπνήσει και εμένα έτσι μια καλλιτεχνική ανησυχία. Θέλετε να σας πω ένα ποίημα που σκέφτηκα μόλις? Ναι. Ωραία. Ακούστε. Μαργαρίτες να μαδάει κι όλο εκείνες να ρωτάει, μα πάει, δε μ' αγαπάει, και αν για μένα ναι, πονάει. Μπράβο. Ξέρετε τι άλλο σκεφτόμουν? Πέρα από το τραγούδι, νομίζω ότι είναι η ώρα να κάνω έτσι κάτι πιο. Θέλω να το σπάρω. Να το πω έτσι λίγο πιο. Φοβισμένο, ρε παιδί, πιο δε. Λέω να παρουσιάσω το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Για κάτι δεν είπα, να πέτυχε. Κύριε Κυγλία, καλησπέρα σα. Σήμερα θα σα πούμε τι ειδήσει για σήμερα. Absolutely. Σαλαπάτα! Τρέμε. Those days when nothing ever really mattered. So willing to give it all deep in through you might just shatter. Now you're scared of time. Gotta beat the clock now. It's all up to right. Cut my bread. Struck out with you. How about 30 chances? One bad day. Now you don't know how to pay for the damage. I don't. Ωραία, εντάξει. Ποιήση είπαμε, τραγούδια είπαμε, διαδρομή κάναμε, ντρόν σηκώσαμε, φτάσαμε στις Μαργαρίτες, ρε φίλε. Όπως είπε και ένας έτσι, πολύ συμπαθητικός φίλος εδώ πέρα, είμαστε στο κέντρο του χωριού. Τι ήρθαμε να κάνουμε στις Μαργαρίτες? Πάμε να περιηγηθούμε στο χωριό των Πιθαράδων, όπως το έλεγαν. Πάμε να δούμε τσικαλαριά, όπως έλεγαν τα μαγαζιά που φτιάχνανε τσικάλια από πυλό. Και πάμε να δούμε αυτό το πραγματικά artistic χωριό της Κρήτης. Thank you.
οποίο αρχικά να πούμε ότι είναι το κέντρο της κεραμικής για την Δυτική Κρήτη. Έχουμε τις Μαργαρίτες στο Ρέθυμνο και έχουμε το Θαρψαλό στο Ηράκλειο. Αυτό δεν έγινε τυχαία. Ξύπνησαν παλιά οι κάτοικοι και λένε τι να κάνουμε, ασχοληθούμε με τον Μηλό. Αυτό οφείλεται στο πλούσιο σε αργυλόχωμα που έχει εδώ πέρα η περιοχή, που είναι η πρώτη ύλη για να φτιάξουν τον Μηλό. Οι Μαργαρίτες λοιπόν πήραν το όνομά τους γιατί παλιότερα τα πύληνα τα λέγανε μαγαρικά. Μαγαρικά. Μαγαρικών. Έτσι πήρε το όνομά τους οι Μαργαρίτες. Και όχι από τις όμορφες Μαργαρίτες που υπάρχουν πάρα πολλές εδώ βέβαια. Οι εικόνες ήδη αρχίζουν και τα σπάνε. Και πάμε να κάνουμε ακόμη μια μικρή βολτά. Κάνει ζέστη ωστόσο. Εμείς τέλη Νοέμβρη στην Κρήτη νομίζουμε ότι είμαστε ακόμα καλοκαίρι. Που θα πάει αυτό δεν ξέρω. Λοιπόν, σε άλλα νέα. Τι ώρα που είναι, επειδή λοιπόν όμως είμαστε στα τέλη του Νοέμβρη, το χωριό δεν έχει τη ζωντάνια που έχει άμα το επισκεφτείτε το καλοκαίρι. Όλοι οι δρόμοι γεμάτοι κόσμο, μαγαζιά όλα ανοιχτά, κεραμικά δεξιά-αριστερά. Υπάρχει πάρα πολύ ζωή σε ένα χωριό που είναι διαφορετικό από τα άλλα. Ένα χωριό που είναι διαφορετικό από τα άλλα για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα από την αισθητική του. Δεύτερον, το ενετικό κομμάτι έχει κρατήσει πάρα πολύ στο χωριό και το έχουν βοηθήσει και οι κάτοικοι και το έχουν κρατήσει αυτό και το έχουν αναπαλαιώσει. Αυτό όμως που κάνει τόσο διαφορετικές τις Μαργαρίτες είναι η τέχνη που διαπρέπει εδώ. Είναι η κεραμική. Είναι οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι και το έχουν κάνει ατραξιόν αυτού του χωριού και πολύ καλά έχουν κάνει. Πάρα πολλά μαγαζάκια που υπάρχουν να αγοράσει πάρα πολλά πράγματα πανέμορφα. Είτε κλασικά, είτε μοντέρνα, είτε το οτιδήποτε πράγμα μπορείς να φανταστείς. Μια βόλτα στις Μαργαρίτες θα σας ανταμείψει όσο τίποτα άλλο. Και μετά τι έχεις να κάνεις, να φας, να πιεις, να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Να πας στην αρχαία ελεύθερα που θα πάμε εμείς μετά. Λίγο ακόμα βολτούλα. 2-3 πλάνα για ακόμα. Και άλλες πληροφορίες που έχω μαζέψει να σας πω. Παπάδες, μαμάδες και αγαπητές οικογένειες, εννοείται μια βόλτα μαζί με τα παιδιά σε αυτό το χωριό. Τις εποχές που δουλεύουν τα εργαστήρια κεραμικής, ακόμα και τώρα βέβαια, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου θα βρείτε, εννοείται να πάτε να κάνετε σεμιναριάκια, να πάτε να φτιάξετε με τα παιδιά σας πυλό, να πάτε να κάνετε την προσπάθειά σας κι εσείς, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ. Θα είναι κάτι πάρα πολύ συναρπαστικό για τα παιδιά. Κάπως έτσι, σαν έτσι ένα μικρό 10χρονο παιδί, νιώθω κι εγώ που θα πάω να κάνω κάτι. Σίγουρα μοναδικό. Τώρα όμορφο ή όχι, για να δούμε. Ωστόσο, έχουμε χωριστεί με τους άλλους. Τι έχω χάσει. Μόνος μου θα τα κάνω όλα. Όχι, δεν είναι αυτός. Να δούμε, πού είναι αυτή. Σε βρήκα. Μου έλειψες, πού ήσουνα. Ήμουνα σε πόρτες. Και παίρνεις πόρτες. Ναι. Πώς φαίνεται το χωριό. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ κόσμο, ε. Πολύ ζωή. Λοιπόν, τον ένα το βρήκα. Τώρα μας μένει ο Γιώργος. Λες να έχει κρυφτεί σε κανένα πιθάρι. Μπορεί. Θα σε βρούμε. Αν δεν έχετε Αν δεν έχετε πάει στο σκάνι, δεν πειράζει. Ελάτε μια βόλτα στις Μαργαρίτες. Είναι πια καλά. Τον βρήκα και τον άλλο. Έχασα τον Μιχάλη βέβαια, τώρα βρήκα τον Γιώργο. Τουλάχιστον συναντιόμαστε που και που. Πού ήσουνα? Θέλεις να καθυλιθούν οι κάμερές μας? Πάμε.
much. Σου άρεσε το χωριό? Πολύ. Ωραία. Είσαι τώρα να κάνουμε κάτι έτσι λίγο πιο... Σαν τι? Energetic. Είμαι. Πάμε. Και καλλιτεχνικό. Πάμε να κάνω το λουκάκι, θα σου πάμε πιλό. Λουκάκι ή πιφτέκια? Πρώτα για λουκάκι θα πάω. Εντάξει. Τι σου πάμε? Πού? Στο σκαλαριό. Το ποιο? Στο σκαλαριό. Α. Ξέρεις είναι αυτό? Αυτή είναι η κυρία Ελένη. Είναι εδώ πέρα στο σκαλαριό. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Mm-hmm. Κυρία Ελένη, θέλω δύο πολύ βασικά πράγματα από εσάς. Mm-hmm. Θέλω να μάθουμε την ιστορία έτσι λίγο του χωριού, με την κεραμική, με το πυλό και όλα αυτά τα πράγματα που έχω διαβάσει και θέλω να τα πείτε εσείς. Θέλω να κάνουμε την προσπάθειά μας να φτιάξουμε κάτι. Πρώτα κάποιος που ξέρει και μετά εγώ. Mm-hmm. Και μετά το πιο σημαντικό από όλα, ξέρετε ποιο είναι? Yeah. Θέλω να φτιάξω αυτόν τον τύπο σε ένα κομμάτι πυλό έτσι να τον. Θα τον πλάσω. Το πιο εύκολο. Αυτό. Χαίρομαι που έχουμε τέτοια αυτοπεποίθηση. Ωραία. Οπότε ξεκινάμε σιγά σιγά. Αρχικά πού είμαστε? Λοιπόν, αρχικά βρίσκεστε στο Μυλοπόταμο, στο χωριό Μαργαρίτες. Να τα λέμε. Ένα παραδοσιακό χωριό της κεραμικής. Ωραία. Και βρίσκεστε στο εργαστήριό μας, στο Τσικαλαριό. Έτσι το έχουμε ονομάσει. Τσικαλαριό είναι η παλιά ονομασία των εργαστηρίων κεραμικής στην Κρήτη. Γιατί φτιάχνανε τσικάλια. Γιατί φτιάχνανε τσικάλια, έτσι το υιοθετήσαμε εμείς. Πολύ καλά κάνατε. Λοιπόν. Δεν θέλω να μου τα πεις εδώ. Ωραία. Θέλω να κάνω μια μικρή βόλτα λίγο να δούμε το χώρο και να κάτσουμε κάπου ωραία να μας τα πεις όλα. Εντάξει. Εντάξει. Okay. Τραβήξτε πλάνα πολλά. Σήμερα είναι λίγο privé η φάση, έτσι. Mm-hmm. Ενώ δεν έχει πάρα πολύ κόσμο, είναι και ο καιρός που έχουμε επισκεφτεί το τέτοιο. Μια χαρά. Καλύτερα για μένα, yeah. Να σου πω την αλήθεια. Πιο ηρεμία. Mm-hmm. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα, ποιο είναι το tour, ποια είναι η σειρά? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εδώ που ήρθετε και φτιάχνουμε κεραμικά, δηλαδή αγγεία από χώμα και νερό, θα δούμε το χώμα. Θα δούμε τον πυλό μας. Πώς πλάθουμε, πώς κάνουμε πλάθουμε φάση. Και θα σας πιάξω κάτι ζωντανά για να δείτε πώς δουλεύουμε στον κεραμικό τροχό. Ωραία, ξεκινάμε ένα. Πάμε να φτιάξουμε. Λοιπόν, θα σε αντιγράψω και θα κάνω αυτό που είπα. Λοιπόν, θα φτιάξω λοιπόν ένα παραδοσιακό αγγί. Ένα τι? Ένα πιταράκι. Ωραία. Από τα πιο παραδοσιακά και τα πιο σημαντικά κομμάτια στην Κρήτη, γιατί σαν μεγάλο μέγεθος τα χρησιμοποιούσαν κυρίως για αποθηκευτικό χώρο στο σπίτι. Λάδια, στάρια, κρυτάρια. Λάδια, στάρια, κρασί, δημητριακά, τα πάντα. Και όχι μόνο. Κοίταμε το χώμα μέσα. Mm. Θέλω λίγο να μου πεις για αυτό το πράγμα. Πόσοι Μαργαρίτες έγιναν αυτό το χωριό που βλέπουμε σήμερα? Ποιος ήταν ο βασικός λόγος γι' αυτό? Λοιπόν, από πάπου προς πάπου, εδώ στο χωριό οι άνθρωποι φτιάχνανε αγγεία από πόμα και νερό, γιατί είχαμε πολύ καλή πρωτήλη. Βασικό. Το αργυλόχωμα. Το αργυλόχωμα, ναι. Μην νομίζω ότι δεν σε παρακολουθώ, βλέπω ακριβώς τώρα. Εδώ, 3 χιλιόμετρα από εδώ, στους πρόποδες του Ψιλορίτη, είναι μια περιοχή η οποία έχει πάρα πολύ καλό αργυλόχωμα. Εδώ τοπικά το λέγαμε κουμουλέ, αυτό που βλέπετε εδώ, και όταν φτιάχναμε μεγάλα το συνδυάζαμε με τη λεπίδα και τα δύο κόμματα σε αυτό το, σε αυτή την τοποθεσία. Λοιπόν, τώρα τι κάνω. Βασική προϋπόθεση για να φτιάξουμε ένα αγγείο εδώ είναι να τοποθετήσουμε τον πυλό μας στο κέντρο. Τον πίεσα λίγο στην αρχή, βλέπετε. Και τώρα σιγά σιγά το τραβάω τα χέρια μου για να του δώσω το σχήμα που θέλει. Όλο αυτό σε μια τέτοια κλίμακα φαίνεται, δεν ξέρω αν είναι, εύκολο. Εύκολο. Θα το δω τώρα μετά να σου πω. Αυτό το πράγμα πώς το κάνουμε σε αυτά τα τεράστια πιθάρια?
Λοιπόν, θα τα εξηγήσουμε. Α, μετά είναι, μετά. Προτρέχω. Εντάξει, πάμε. Αλλά δεν πειράζει, και τώρα μπορούμε να πούμε, αλλά. Όχι, μετά, μετά. Θα εξηγήσουμε μετά. Ωραία. Ωστόσο το κάνει λες και είναι τίποτα, ρε. Λε και έβγαλε αυτό το μπράβισμα. Να σου πω κάτι, μετά θα κάνεις και εσύ και εσύ. Βέβαια. Εντάξει, από μένα είναι ευχαρίστηση. Λοιπόν, το διαπροσωπούμε, γιατί όλα τα αγγεία που βλέπετε στα μουσεία, στους αρχαιολογικούς χώρους, βλέπετε ότι έχουν κάποια διακόσμηση. Εννοείται. Λοιπόν, δεν τα φτιάχνανε απλώς, τα διακοσμούσανε κιόλας. Ήταν μερακλείδες οι άνθρωποι μου. Λοιπόν, αρχικά είναι έτοιμο, όπως το βλέπετε, όμως να σας εξηγήσω ότι είναι πολύ ευαίσθητο έδραυστο, βλέπετε, τρέμει ολόκληρο, γιατί έχει πολύ υγρασία μέσα, οπότε θα το βάλουμε στην άκρη, να στεγνώσει εντελώς, να φύγει εντελώς η υγρασία του και μετά θα το βάλουμε μέσα σε ειδικά καμίνια έχουμε, θα τα δείτε αργότερα, 1050 βαθμούς, 13 ώρες ψήνουμε τώρα τα μικρά κεραμικά, τα που βλέπετε όπως αυτό, 24 ώρες ανεβάζουμε σταδιακά τη θερμοκρασία ή τα μεγάλα πιθάρια. Λοιπόν, αυτό ήταν και είναι το σήμα κατά τεθέν, ας πούμε, του χωριού. Ήτανε κάτι σαν την υπογραφή. Τι είναι αυτό? Αυτό λοιπόν, να το πούμε σαν κλαδάκι, να το πούμε σαν... Μοιάζει με φυτό όντως. Μοιάζει με φυτό. Αυτό λοιπόν χρησιμοποιούσαν σαν να υπογράφανε στο χωριό. Λοιπόν, πώς το φτιάξουμε. Είναι το σήμα κατά τεθέν, ας πούμε, του χωριού Σμαργαλιάτη για τους κεραμικούς. Ακριβώς. Okay. Λοιπόν, πρώτα να δείτε με ποιο τρόπο το φτιάχνουμε. Όχι με φινέλο, με λίγο μαλλί από πρόβατο. Να ορίστε. Δεν γίνεται με κανένα άλλο πινέλο. Το έχουμε προσπαθήσει. Όντως. Όντως, δεν γίνεται. Χρειάζεται λίγο μαλλί από πρόβατο. Το βλέπετε. Το έχω δέσει έτσι σε ένα ξυλαράκι. Λοιπόν, και το υλικό μας είναι λευκό σπηλό. Δηλαδή, παλιότερα τι χρησιμοποιούσανε? Άσπρουγα. Το άσπρο χώμα από τις πέτρες. Okay. Ή κοκκινόχωμα. Έτσι το κάνανε. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα την τεχνική. Ακουμπάμε. Άρα, ρε. Το περιμένατε ότι το φτιάχνουμε έτσι? Όχι, η αλήθεια είναι. Ωστόσο, τα κάνεις όλα και φαίνονται τόσο, ξέρεις, παίρνει ένα πινελάκι άλλο και κάνει τακ 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 και σου βγάζει ένα αριστούργημα. Κάτσε τώρα να κάνουμε το δοκιμάσεις και να σου πω εγώ μετά. Σας αφήνω να το κάνετε κι εσείς. Λοιπόν, θα κάνω το πέρα να το βλέπεις. Κάτι έκανα λάθος. Αυτό έκανα εγώ. Είναι μια χαρά τέλειο. Τώρα να πάμε να δούμε τον τροχό που δουλεύανε παλιά. Γιατί ναι, μεν τώρα δουλεύουμε με ηλεκτρικό σύστημα. Αλλά παλιότερα ο παππούς μου, ο πατέρας μου και όλοι εδώ οι χωριανοί χρησιμοποιούσαν για τα μικρά αγγεία τροχό που τον δουλεύανε με το πόδι και για τα μεγάλα τροχούς που τα δουλεύανε με το χέρι. Πάμε να κάνουμε τώρα έτσι διαδρομή στην ιστορία. Ωραίο, αυτό θέλω. Εδώ είμαστε στον ποδοκί το τροχό. Κοιτάξτε πώς δουλεύανε. Λοιπόν, τώρα όπως το βλέπετε φαίνεται εύκολο. Όταν όμως βάζουμε τον πυλό απάνω, είναι πιο βαρύ. Είναι βαρύ και θέλει να συγχρονίσουμε το πόδι με τα χέρια μας. Αυτός λοιπόν ήταν για τα μικρά αγγεία. Για τα μεγάλα αγγεία τώρα, ο μάστορας, ο τεχνίτης, καθόταν από πάνω. Okay. Α, ήταν δύο. Έφτιαχνε το αγγείο σιγά σιγά. Και ο βοηθός του καθόταν στο πάτωμα και όλη μέρα, αργά και σταθερά,
Γύριζε τα τροχιά. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσετε. Είμαι έτοιμος. Ωραία. Πάμε να κάνουμε τώρα τα καλύτερα πράγματα. Εντάξει. Let's go. Λοιπόν, πάμε. Ελάτε πρώτα να πιούμε ένα ρακάκι. Να πάρουμε να πάρετε δυνάμεις και συνεχίζετε μετά. Ιδεάρα. Ακούω τώρα προβλέψεις. Τι πιστεύετε, πώς πιστεύετε θα πάω στο πιθαράκι. Κοίτα, μέχρι στιγμή στην ειδησιογραφία, στη δραματουργία, στην ποιήση, τα έχεις πάει πάρα πολύ καλά. Άρα εγώ δεν θα τα πας καθόλου καλά. Λες, ε. Σίγουρα κάτι καλό θα πει. Για να δούμε. Και μετά θα κάνουμε το λουκάκι. Mm-hmm. Πάμε. Εκεί, μια χαρά, τέλεια. Ωραία, τώρα. Αυτό γυρίζει. Α, γυρίζει πολύ γρήγορα. Να βοηθήσω ένα τσακ. Ναι, φυσικά. Λοιπόν, σημαντικό είναι να το βάλουμε στο κέντρο. Και να το δούμε πάνω την πόρτα. Και μετά πιέζουμε τα δάχτυλα μέσα. Ναι, αλλά το κρατάς και στη χρόνο. Wow. Ηρέμησε, καλέμα. Τώρα συνεχίζω και το υψώνω κάπως. Ναι, το τραβάς. Δεν πήγε πολύ καλά. Κόψτο αυτό, κόψτο. Είναι το μόνο που θα βάλουμε. Ήταν πολύ ωραίο τασάκι. Αυτό σκέφτηκα εγώ. Αυτό τασάκι έχω κάνει, ε. Ρε εσύ, να σου πω κάτι. Μιχαλή, ναι. Πάς την κάμερα. Αυτό το έκανα εγώ. Βάλ' το πυλό. Για να σε δω. Είναι εγώ, είμαι γεννημένος γι' αυτό. Ναι, είσαι επαγγελματίας. Γιώργο. Βλέπεις την τελειότητα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Είναι ολοφάνερη. Τη βλέπεις αυτές τις καμπύλες. Πω. Ε, τις βλέπεις τις καμπύλες. Ναι. Πιστεύεις ότι έχουν γίνει τυχαία. Δεν νομίζω. Μιχάλη, ναι, είσαι έτοιμος. Είμαι έτοιμος. Πάμε. Θέλω να δεις πρώτα. Βλέπω. Τι κάνω. σήκωσε το ψηλά. Κάνε ένα τριπλό το loop. Και βάλε τώρα τους αντίχειρές σου μέσα να το κάνεις πιθάρι. Θα το κάνω εντάχει. Θες κυροπήγιο, θέλεις. Όχι. Ξύστη. Μπαρά. Θέλω ένα, σαν σπίτι. Ένα κύο να θέλω. Όχι κύο, όπως λέγεται εσύ αυτό. Το... Ένα. Να, αυτό που βάζουμε μέσα στο κρασί, πώς λέγεται. Ποτέ. Ένα αμφορή. Ένα αμφορέα θέλω να μου κάνεις. Δηλαδή. Πάμε. Ωραία. Κοίταξε. Ξεκινάμε. Δεν θα σου κάνω τόσο μεγάλο, νομίζω θέλει παραπάνω πυλό. Έτσι. Αυτό. Αυτό είναι το πρώτο. Κοίτα να δεις που το κάνει, ρε. Αυτό έκανε ο Μιχάλης. Το βλέπουμε όλοι ότι έκανε ο Μιχάλης. Αυτό έκανε εγώ. Sorry. Θα κάνω τον Μιχάλη σε αναγεννησιακή μορφή. Δηλαδή. Θα δεις. Πώς θέλεις να σε τιμούνται. Προφίλ. Ωραία, γιατί. Το ράμφος θέλω να δώσω έμφαση. Μπερεφτήλη. Σε πλάθο, Μάικ, βλέπω το πώς είναι η δόμηση του παλιού σου. Βλέπεις το αποτέλεσμα, Μιχάλη. Έχω αρχίσει και έχουμε φαίνομαι, αλήθεια. Ρε φίλε, λίγο δεν μοιάζει. Ε, τι και, λίγο, και στο τι προφίλ, λίγο. Και στο προφίλ. Το προφίλ πιο πολύ. Να το.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ που σας ήρθα. Ευχαριστούμε και εμείς που ήρθατε. Εγώ ευχαριστώ που μας δεχτήκατε. Ναι. Ήταν όλα πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ ιδιαίτερα όλα αυτά τα πράγματα. Ωραία, μια χαρά. Εκφράσαμε και την καλλιτεχνική μας φύση. Mm-hmm. Τέλεια. Μιχάλη. Βέβαια. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς, θα δώσουμε και ένα δωράκι. Αναμνηστικό. Ευχαριστούμε πολύ. Να θυμάστε. Δηλαδή. Και τα τρία για μένα δεν τα δίνω σε αυτούς. Ξέρετε. Τσάους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Ευχαριστούμε πολύ. Η εκδρομή μας συνεχίζεται για ελεύθερη από εδώ. Ναι, από εδώ αριστερά. Ωραία. Καλές δουλειές, να πάνε όλα καλά, υγεία. Και σε εσάς. Και χαιρετάμε. Τα διαδικαστικά τα νέα, η ελεύθερη είναι μόλις 3 χωριά πιο κάτω από τις Μαργαρίτες. Οπότε λογικά σε 2 λεπτά και θα είμαστε εκεί. Ο δρόμος είναι ωραίος, πράσινο παντού, κάλλιο τρίβι που και που. Είσαι ο Μανώλης. Εγώ θα έρθω με Κωνσταντίνο Πεσανή, είναι καλά. Γεια χαρά. Καλωσορίστε. Τι κάνετε, Πέτρος εγώ. Καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, κατεβαίνουμε. Λοιπόν, φτάσαμε, συναντήσαμε τους φίλους μας. Έχουν λίγο άγριες διαθέσεις. Μ' αρέσει αυτό. Αλλά δεν ξέρω πόσο καλά θα πάει στο μονοπάτι. Οπότε, μας είπαν να πάμε πρώτα στο πολιτιστικό. Ο πολιτιστικός είναι εδώ. Ναι. Απαρακές φύγαμε και μάντεψε. Σε δακές κανένα πάμε. Είσαι ο. Ο Γιώργος Μανώλης. Ωραία. Είμαι πρόεδρος του χωριού. Πρόεδρος του χωριού. Σόλνα. Εγώ είμαι ο Τζενικάτσι Σόλνα, πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου. Έχουμε και την ηγεσία έχουμε φέρει. Δεν έχουμε φέρει οποιοδήποτε. Θέλω να με εξηγήσεις τι πάμε να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε στο απολύτω μονοπάτι. Τι είναι αυτό, είναι μονοπάτι, το έχει καθιερώσει ο σύλλογος τώρα σε 5 χρόνια. Ναι. Ενώ σε όλο. Από το 2017. Ωραία. Και συναντάμε εξωθέατα, θα πάμε από Λατομία, από Λουτρά, από μια αρχαία γέφυρα, από λαχτιστού τάφου και δεξαμενές. Γενικά όλη η περιοχή είναι εκτός από το φυσικό κάλος. Και αυτό είναι κάποια μέρα που γίνεται, ενώ μαζεύετε κόσμο και το κάνετε, ας πούμε. Πότε είναι αυτό. Έλα, σώνα. Γίνεται τέλος Ιουλίου, με καμιά φορά ανάλογα και πότε βολεύει τους αρχαιολόγους από την ανασκαφή. Δεν είναι στάνταρ. Δεν είναι στάνταρ, okay. Δηλαδή συνεννοούμαστε και μαζί τους, επειδή έχουν πολύ φόρτο το καλοκαίρι. Εννοείται. Με την ανασκαφή που γίνεται κάτω. Οπότε είναι μια ξενάγηση, ας πούμε, για τον κόσμο. Μπράβο, είναι μια ξενάγηση και πώς να το πω, μια σαν εκδρομή μπορεί να το... Okay. Να το εντάξουμε, ας πούμε. Να το εντάξει κάποιος. Και είναι πολύ, έχει βαθμό δυσκολία σε ένα, οπότε είναι εύκολο. Ένα απλό περπάτημα λοιπόν. Ναι. Και μαθαίνεις και την ιστορία του χωριού. Υπάρχουν και αρχαιολόγοι οι οποίοι σας λένε, μας λένε. Ξέρω από τον Σιέλ, ξέρω ακριβώς. Τι γίνεται για τα σχετικά. Εμάς ο ξεναγός μας λείπει, αλλά έχουμε τους ντόπιους. Ό,τι μπορούμε να το κάνουμε. Ένα 10% θα το έχω. Ωραία, λοιπόν. Στάση για δύναμη, ένα μικρό ρακάκι, λίγο τυράκι και ξεκινάμε τη δρομή. But you win and break you out. In the end, we gon' make a child. Then we gon' hit the show. Part two, we don't need no pause. You can't miss me, we gon' get tipsy. You need a power shot. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. The plastic bars wanna copy my steel. Λοιπόν, μπερακάκι ήπιαμε. Τυράκι φάγαμε. Παξιμάδι, απίστευτα ωραίο. Δοκιμάσαμε και τώρα ήρθε η ώρα για να περπατήσουμε. Εντάξει. Εντάξει. Εσύ. Εννοείται. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτό το απολαιόνιο μονοπάτι, να δούμε περί τίνος πρόκειται. Θέλεις να σου πω τι θα κάνουμε. Η διαδρομή, φαντάσου ότι το απολαιόνιο μονοπάτι ξεκινάει από το χωριό και πάει μια μεγάλη διαδρομή που είναι περίπου γύρω στις 2,5 με 3 ώρες. Εμείς όμως δεν θα κάνουμε αυτό γιατί θα νυχτώσει και δεν θα προλάβουμε. Είμαστε και λίγο κουρασμένοι. Οπότε θα ξεκινήσουμε από τη μέση της διαδρομής, θα πάμε στο καμίνι, θα κάνουμε μια μικρή περιήγηση και μετά θα ξαναμπούμε στα μάξι και θα κάνουμε ένα άλλο μονοπατάκι που είπαμε ότι είναι στις δεξαμενές, είπες. Δεξαμενές λέγεται. Τις δεξαμενές. Ξέρεις ποια είναι η άλλη πλάκα. Yeah. Μάλλον δεν έχω φορτίσει μπαταρίες. Ξεκινάμε λοιπόν. Yeah. Έχουμε έρθει στην περιοχή καμίνι, σωστά. Yeah. Πάνω στο δρόμο λοιπόν, στα αριστερά, θα δούμε κάτι τα μπελάκια και ανοίγουμε μια πορτίνα και μπαίνουμε μέσα. Yeah. Πού είμαστε, τι περιμένουμε να δούμε.
Λοιπόν, είμαστε στη θέση μνήματα. Okay. Λέγεται μνήματα, επειδή η περιοχή είναι γεμάτη μνήματα. Ποτά. Παραπέρα υπάρχουν ρωμαϊκά λουτρά. Okay. Πιο πέρα υπάρχει ένα αρχαίο λατομείο. Από κάτω υπάρχει η αρχαία γέφυρα. Και πιο πάνω τάφη γεμάτο τάφου φλαξευτού στο βράχο μέσα. Και πιο πάνω είναι δεξαμενές. Δηλαδή γενικά όλη η περιοχή είναι. Να ξεκαθαρίσω λίγο κάτι. Yeah. Είναι κάτι το οποίο εγώ μπορώ να έρθω, να ξεκινήσω από το σπίτι μου και να έρθω σήμερα και μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδρομή και να την ακολουθήσω. Δεν χρειάζεται να πω σε κανέναν τίποτα. Όχι. Έχει ταμπέλες, έχει μονοπάτια. Είναι σηματοδοτημένο. Ναι. Και πας, δεν μπορεί να μπει σε χώρο. Στη ζάνα σκαφή μέσα. Το χειμώνα. Το χωριό δεν μπορεί να μπει σε μία-δύο επισκέψεις. Okay. Αν δεν γίνονται ανασκαφές, αν γίνονται πάλι απαγορεύεται. Okay. Ωραία. Σούπερ. Οπότε, και γενικά ο επισκέπτης μπορεί να δει μέσα από αυτό το μονοπάτι την ιστορία της Ελεύθερνας που ήταν, όπως ήταν παλιά, τους παλιούς αιώνες. Είναι ένα ταξίδι μέσα στον χρόνο λοιπόν. Μπράβο, ναι. Από το τότε στο σήμερα. Στα οποία όταν γίνεται το μονοπάτι, έχουμε και τους αρχαιολόγους, οι οποίοι τους ακατάλληλους ξεναγούς. Εμείς δεν έχουμε κατάλληλους ξεναγούς, έχουμε όμως τους ντόπιους φίλε. Ναι. Εγώ αυτούς θέλω. Λοιπόν, ξεκινάμε κύριοι. Εντάξει, γενικά η φάση είναι πάρα πολύ όμορφη. Και μόνο περπατάς τέτοια μονοπάτια γνωρίζοντας και μαθαίνοντας ακόμα περισσότερο την ιστορία του τόπου και σου εξηγούν ότι εδώ ήταν τα λουτρά, εδώ ήταν η τάφη, εδώ ήταν το λατομείο και προσπαθείς να το κάνεις εικόνα όλο αυτό το πράγμα, είναι κάτι πραγματικά μοναδικό. Η διαδρομή είναι πάρα πολύ εύκολη, όντως βαθμό δυσκολίας 1. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, τους καρφαλώμε για τα σχετικά. Θα ξανά καλό παπουτσάκι και να μην βρέχει. One day at a time, taking this shit one day at a time. You out of your mind, thinking that this is all for nothing. One day at a time, taking this shit one day at a time. Came from behind the underdog, it's far from done with. Everything I said I do, head down and up my leverage. Learn my lesson, tighter circles, cleaned up who I mess with. One day at a time, taking this shit one day at a time. Λοιπόν, όταν μου είπαν τα παιδιά ότι είμαστε στη τοποθεσία μνήματα και ότι υπάρχουν τάφοι και ότι προχωράμε σε αυτό το καλντερίμι στο μονοπάτι που υπήρχε, δεν ξέρω και εγώ από πότε, δεν είχα καταλάβει τι ακριβώς εννοούνε. Έλα λίγο να δεις. Θα δούμε βέβαια, λέει, περισσότερα πιο μετά. Αυτές εδώ πέρα οι, πώς να το πω τώρα, οι λακκούδες είναι τάφοι όντως, όπως και εδώ πέρα οι κατακόμβες, σε όλο το μονοπάτι όσο προχωράμε υπάρχουν παντού τέτοιοι θολωτοί τάφοι μέσα στις πέτρες, λαξευτοί. Όπου λες, okay. Και από ό,τι κατάλαβα δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα, Και για πες ρε Σόλυνα, γιατί Απολλώνιο μονοπάτι? Το ονομάσαμε Απολλώνιο μονοπάτι γιατί στην αρχαία Ελεύθερνα λάτρευαν το Θεό Απόλλωνα. Και είχε και ναό, ας πούμε, τύπου. Στις ανασκαφές που κάνανε βρίσκανε τα νομίσματα και είχε το Θεό Απόλλωνα πάνω. Okay. Γι' αυτό το ονομάσαμε και Απολλώνιο μονοπάτι. Οπότε γενικά ο Απόλλωνας είχε μια πιο έτσι ψηλή θέση τον τότε αρχαίο κόσμο εδώ της εποχής. Ναι, σύμφωνα με τις ανασκαφικές εργασίες, γι' αυτό. Okay. Και υπάρχει ο ναός του Απολλώνα στο χωριό, στον κύριο Νεοδέρα, φίλος του Μανουλής. Sound hoodie season back around no more summer bounce little squeeze out squeeze heat the indoors when we're falling down oversized jumper with our underwear out I'm on the sound hoodie season back around no more summer bounce little squeeze out squeeze heat the indoors when we're falling down oversized jumper with our underwear. Λοιπόν, ο Μιχάλης μας στέκεται στην είσοδο και θέλω να μου πεις πού είμαστε. Λοιπόν, είμαστε στον Περισσερέ, είναι ένα αρχαίο λατομείο. Okay. Είναι περίπου το 800 π.Χ. Βοήθησε πολύ στην οικοδόμηση της πόλης. Αυτονοητικό. Πέρανε την πέτρα και φτιάχνανε τα πάντα. Όλα. Τα σπίτια. Και εμείς θα πούμε τώρα μέσα στο. Σε χτίρια, να πούμε μέσα, θα δείτε φαίνονται ακόμα πέτρες που ήταν κομμένες για να πάρθουν για κάποια χρήση, οι οποίες δεν έχουν πάρθει. Και έχουν μείνει εκεί. Και ναι. Και θα δείτε ακόμα. Για να δούμε. I'm on the sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, little squeeze out, squeeze, heat the indoors when we're falling down. Για να καταλάβουμε λίγο πού είμαστε.
Είμαστε λοιπόν στο λατομείο Περιστερέο, που μας το είπανε. Εδώ που βρισκόμαστε μέσα είναι όλο σκαμμένο από τους τότε ανθρώπους με τα χέρια και έχουν δημιουργήσει όλη αυτή τη μεγάλη σπηλιά. Άμα δούμε λίγο πιο πέρα, έχουν αφήσει μια κολόνα για να κρατάει την οροφή. Το ίδιο έχει γίνει μάλλον και πιο πέρα, αλλά έχει πέσει η μισή οροφή από πίσω. Εδώ βλέπουμε το πόσο άρτια κομμένα είναι πράγματα και πέτρες για να τις πάρουν. Και δες τώρα ένα πολύ περίεργο και λίγο μακάβριο γεγονός. Αρχικά να πούμε ότι όλο αυτό το πράγμα το κάνανε δούλοι, σωστά. Οπότε έχεις εδώ αυτό εδώ το πιάσιμο, το πέρασμα, δεν ξέρω αν φαίνεται. Έτσι να σου κάνω λίγο να το δεις. Υπάρχει ένα σαν μια λαβή, όπου από εδώ πέρα βάζανε σκηνή και δένανε τους δούλους για να δουλεύουν. Θέλω πραγματικά να χαίρεσαι, Γιώργο, που δεν σε έχουμε το σκηνάκι για να πηγαίνεις πάνω κάτω. Καταλαβαίνεις. Είσαι ψυχάρα όμως. Ευχαριστώ, φίλε. Είσαι ψυχάρα. Εντάξει, πέρα από την πλάκα όμως, παιδιά, ευχαριστώ να σκαλά. Πέρα από την πλάκα, πραγματικά είναι κάτι πραγματικά εντυπωσιακό. Αν σκεφτείς πώς το έχουν δουλέψει όλο αυτό το πράγμα και πώς κατάφεραν να γίνουν με τα τότε εργαλεία της εποχής εκείνης, λογικά από ό,τι μου είπες, όλα να χτυπούσαν και βλέπανε πώς γινόταν η κοπή. Με καλέμιο. Καλεμάκι και πάρτο. Χτυπούσαν ένα σημείο σε συγκεκριμένη απόσταση. Εδώ, το οποίο το μετά από πολλά χτυπήματα η πέτρα άρχισε και ράγιζε. Βλέπετε το πέτρο. Το είχαν αρχίσει για να το κόψουν. Α, είναι αυτά που μου έλεγε ότι δεν προλάβανε να. Πιο μέσα είναι. Okay. Α, πιο μέσα είναι. Το μέσα είναι πιο μεγάλο. Εντάξει, εικόνες. Δυστυχώς δεν έχει το καλύτερο φωτισμό. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό και καταλαβαίνω γιατί με άφησε να το δω και να μην μου πει τίποτα γι' αυτό. Του πόλη που είχαν κόψει για να πάρουμε, τελικά τους πήραμε. Α, έχει και συνέχεια, ε! Τέτο, είναι δεν είναι αυτό που βλέπεις εδώ μέσα, ο πάνω. Μου σκάψε τελείο το πέτρα για να πάρουνε. Αυτή σε εγχείρη πράγμα. Περάσουμε μέσα από τα λοτομή, περάσουμε στη... Και ένα στη πόλη. Και εδώ. Α, έλα ρε. Όλα αυτά τώρα μετά τα σπούσανε στη μέση και παίρνανε τα κομμάτια από εδώ, ε! Να μιλήσουμε τώρα και λίγο για ιστορίες και για λίγο κακά πραγματάκια σε τέτοιους σημαντικούς χώρους με τρομερή ιστορική αξία. Θα ξεκινήσω από ότι αυτή τη συγκεκριμένη πέτρα, εκτός από οικοδομήσιμο υλικό, τη χρησιμοποιούσαν και για αγάλματα. Μια ιστορία λοιπόν λέει, έχω διαβάσει ότι είναι ένα αγάλμα το οποίο είναι στο Μουσείο του Λούβρου, η κυρία της Οξέρ, αν δεν κάνω λάθος λέγεται αυτό, το οποίο κατάλαβαν, Έλληνας αρχαιολόγος είχε πάρει δείγμα από το συγκεκριμένο αγαλματίδιο στο Λούβρο και είχαν διαπιστώσει ότι είναι ακριβώς το ίδιο, με 99% ταιριάζουν τα πετρώματα με αυτά εδώ, γιατί είχαν βρει ένα παρόμοιο αγαλματάκι το οποίο υπάρχει εδώ. Η λογική λέει ότι μάλλον από λαθρανασκαφή κάποιος το βρει και το στείλε και κατέληξε εκεί. Το νόημα ποιο είναι. Όχι αν όντως αυτό ισχύει ή είναι δικό μας ή δεν είναι δικό μας. Το νόημα σε όλο αυτό το πράγμα και αυτό που πρέπει να προστατεύσουμε, γιατί δεν είναι δικό σου ή δικό μου, είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι ιστορία του τόπου σου. Είναι ιστορία των ανθρώπων και είναι ιστορία το πώς εξελίχθηκε όλο αυτό το κομμάτι. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα σεβόμαστε και όχι μόνο απλά να τα σεβόμαστε και να τα προστατεύουμε. Αυτό και τροφή σκέψη. Εδώ παντού μνήματα η φάση, όλο σπηλιές γεμάτα. Είναι λίγο σπούκι ρε παιδί μου, αλλά ωραίο εκεί, ο άλλος μπαίνει μέσα. Αλήθεια τώρα. Ωραία.
Ωραία. Θα κάνουμε κάτι σαν μια τελετή και θα μιλήσουμε σε λίγο. Επόμενη στάση, πάμε στη γέφυρα, λέει. Πάλι δεν μου λένε τι είναι, θέλω να δω. Λοιπόν, και φτάσαμε στην περίφημη γέφυρα. Πάμε να δούμε εικόνα. Το οποίο είναι πραγματικά και αυτοεπιβλητικό. Η γέφυρα αυτή πότε είναι φτιαγμένη? Είναι το 200 π.Χ. Α, είναι τόσο κι αυτή, ε. Τέτοιο, ε. Πυραμιδωτή, ε. Ναι. Πυραμίδα τύπου. Λάτε πολύ. Αν παρατηρήσεις το σημείο που πηγαίνει δεξιό, γι' αυτό είναι ακόμα εδώ στο πετρόλιο. Για πες. Εδώ είναι φυσικός γράφος, βλέπεις. Φυσικός γράφος, θεμέλιο αυτό. Το κάτω μέρος, έτσι. Και πάνω εδώ χτίσανε. Λοιπόν, και τώρα θα γίνει ο κλασικός γραφικός πετράκος που γκρινιάζει. Ωραία, όλα αυτά τα πράγματα, θα πω αυτό που μου έχει κάνει πραγματικά εντύπωση και θέλω να... Και θέλω μια απάντηση, ρε παιδί μου, τι να πω, ελπίζω να μην είναι ρητορικό αυτό το πράγμα. Έχουμε μπει σε ένα τόπο, ο οποίος υπάρχουν παντού μνήματα, αρχαία, γέφυρες, μοναδικά πραγματικά ευρήματα και πράγματα τα οποία δηλώνουν την ιστορία του τόπου και είναι πραγματικά, λες και είναι, δεν θα πω παρετημένα, θα πω αφημένα στο χρόνο. Καταλαβαίνω ότι από αρχαιολογικής άποψης πάνε και στα φιλέτα, ας το πούμε, στα νεκροταφεία, στην πόλη, την κεντρική και τα σχετικά. Αλλά πώς γίνεται όλο αυτό το πράγμα να είναι έρμεος, ελαφρανασκαφής, στον καιρό και να μην υπάρχει μια μέρημνα ή τουλάχιστον μια έρευνα για το πώς μπορούν να διατηρηθούν αρχικά και να αξιοποιηθούν σε ό,τι έχει να κάνει με το ιστορικό τους κομμάτι. Άλλη έτσι λίγο τροφή για σκέψη. Τι λέτε, δεν αξίζει πάρα πολύ να έρθετε μια φορά να επισκεφτείτε αυτό το μοναδικό τόπο? Σίγουρα ναι είναι η απάντηση. Σίγουρα πραγματικά ναι. Εμείς τελειώσαμε όμως εδώ την εκδρομή. Συνεχίζουμε. Θα πάμε στις Δεξαμενές, ένα από τα μεγαλύτερα αρχιτεκτονικά επιτεύγματα που υπήρχαν στην τότε εποχή. Πάμε να δούμε και άλλες εικόνες. Πάμε τώρα λίγο πίσω στα αμάξια και στον δρόμο που βγάζει τις Δεξαμενές. Λοιπόν, φτάσαμε στις Δεξαμενές. Είναι μία εδώ, μία παραδίπλα. Είναι τα δραγωγεία της πόλης. Από εδώ έπαιρνε νερό όλη η πόλη. Okay. Την πέρα την πήραν για χρήση, οικοδομική χρήση. Αυτά που βγάλανε από μέσα, ας πούμε. Όλα αυτά είναι λαξευτό, λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι, νομίζω χωράει, είναι ρωμαϊκής εποχής. Και χωράνε και δύο μαζί, 5.500 τετραγωνικά κυβικά μέτρα νερού. Εντάξει, δυστυχώς δεν μπορούμε να σας δείξουμε πόσο μεγάλο είναι αυτό το πράγμα. Έχει ενδιάμεσα παντού κολόνες. Πάρα πολύ ψηλές, πάρα πολύ χοντρές. Και όσο προχωράς... Φανταστείτε ένα τετράγωνο που έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 τμήματα. Ενδιάμεσα κολόνες, μιλάμε για πάχος, τώρα τι να σας πω,
γύρω στα 1-2, περίπου 4 με 6 μέτρα πλάτος μήκος. Και αυτή είναι η μικρή, είναι ή και οι δύο πανομοιότυπες? Η μία είναι λίγο πιο μεγάλη από την άλλη. Okay. Και η άλλη, σε ποιον είναι δύσκολο η άλλη? Αυτό είναι σκουριάδι, ναι. Σίδερο είναι, αλλά σκουριάδι. Μεγάλη μέρα, όχι. Ναι. Πήγαμε μαργαρίτες, φτιάξαμε πυλό, έφτιαξα τον Μιχάλη. Ήρθαμε σε αυτόν τον υπέροχο τόπο, σε αυτόν τον πραγματικά τόσο μεγάλη ιστορική αξία τόπο, όπου από εδώ θα φύγω με ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό γιατί όλα αυτά τα πράγματα που υπάρχουν εδώ πέρα, κάποια από αυτά έχουν μείνει ανεκμετάλλευτα, και ένα ακόμα μεγαλύτερο ερωτηματικό για το πώς και το πόσο δυνατός είναι ο άνθρωπος ακόμα και σε εποχές με πολύ κακή τεχνολογία, ή τουλάχιστον εμείς αυτό πιστεύουμε, και να έχουν κάνει όλα αυτά τα επιτεύγματα. Είναι κάτι το οποίο θα συνεχίσει να μας μαγεύει, και όσο ανακαλύπτουμε την ιστορία μας θα μας μαγεύει ακόμα περισσότερο. Αυτά για την ώρα, θα σας αφήσουμε εδώ, λίγο κάτω από στα έγκατα της γης. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού, εννοείται δεν ξέρουμε πού, και θα τραβήξουμε προς το φως.